Λίγο το ρεπορτάζ και οι φωτογραφίες από τη Ρούλα Κουσκουρή με ντοκουμέντα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον πατέρα Ανδρέα Κονάνο, τον ιερέα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών με το αξίωμα του Αρχιμανδρίτη. Μου χάρισε ένα βιβλίο, ένα από τα τρία του, το τέταρτο ετοιμάζεται τώρα να εκδοθεί, και στο βάθος κήπος. Και μου λέει αυτό το βιβλίο καταρχήν, ο τίτλος του είναι «Γιατί κάποια στιγμή περπατούσα κάπου στο κέντρο και είδα ένα μαγαζί που πάνε και τρώνε και έλεγε «Στο βάθος κήπος». Και συνειδητοποίησα ότι μπορεί μπροστά να φαίνεται κάπως, αλλά στο βάθος μπορεί να είναι ένας κήπος, μπορεί να είναι μια ψυχή λουλουδιασμένη. Και έτσι έγραψα αυτό το βιβλίο με αυτόν τον τίτλο. Στην αρχή λοιπόν λέει το εξής: «Και μια μέρα να σου μένει στη ζωή, αξίζει η μέρα αυτή να είναι πιο αληθινή και ήρεμη». Τρέχοντας τις σελίδες του μέσα, γιατί με το που μου το χάρισε ήθελα να διαβάσω όλο και όσο περισσότερο μπορώ μέχρι να προβληθεί η συνέντευξη, έμαθα κάτι το οποίο και δεν ήξερα ακριβώς έτσι. Γιατί ανάβουμε το κεράκι στην εκκλησία, Δημήτρη. Και διάβασα το εξής. Έλεγα για το κεράκι που ανάβουμε στην εκκλησία. Με το κεράκι αυτό, εκτός των άλλων, παρακαλάμε το Θεό να έχουμε φωτεινούς λογισμούς. Όπως είναι αυτή η φλογίτσα στο κερί, έτσι να είναι και μέσα στο μυαλό μας μια φλόγα. Να μπει ένα φως και να φωτίσει τα πράγματα. Να μην είμαι άνθρωπος που μεταδίδω το σκοτάδι. Ούτε με τα λόγια, ούτε με τις σκέψεις ή την ψυχική μου κατάσταση. Ούτε να δημιουργώ γύρω μου μια ατμόσφαιρα μελαγχολίας και αποθάρρυνσης. Να ακτινοβολώ. Ιωάννα. Εξαιρετικό, εγώ έχω ξεκινηθεί από το πρωί που μας το έστειλες και το διάβασα. Δεν ήξερα ότι ανάβοντας ένα κερί στην εκκλησία, ζητάς από το Θεό ουσιαστικά να σε βγάλει από όλους τους κακούς σου λογισμούς, να σου φέρει το φως. Γιατί άλλο είναι ο λογισμός και άλλο είναι η κατάστασή μας. Ο λογισμός είναι βαρύ, βαθύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν το είχα σκεφτεί όμως έτσι. Και να που έρχεται ένας άνθρωπος του Θεού στη γη και μέσα από ένα βιβλίο του αφήνει τα αποτυπώματά του σε εμάς που θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, θέλω να δούμε, γιατί σήμερα βλέπουμε το πρώτο μέρος, αύριο το δεύτερο. Είναι 25 λεπτά η συνέντευξη, αυτή που θα δούμε τώρα. Και αμέσως μετά να το συζητήσουμε. Αν κρατάμε κακίες, εμείς δεν λυτρωνόμαστε. Το γιατί σε μένα που τον ρώτησα λέει θα ήθελα να το κάνω προσευχή και όχι αγανάκτηση. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι τα θέλω μας, γι' αυτό και σήμερα στην κυρία που ήθελε να γίνει παιδί, που ήθελε να κάνει παιδί και δεν τα κατάφερε, το πρώτο μήνυμα που διάβασα σήμερα ήταν αυτό, γιατί σας είπα ότι τέτοια μέρα κι εγώ πίστεψα. Τα θέλω μας, λέει ο πατέρας Ανδρέας Κονάνο Σπύρο, πρέπει να τα ποτίζουμε, όχι να τα θέλουμε επιφανειακά. Να θυμίζουμε δηλαδή στον εαυτό μας ότι το θέλουμε πραγματικά, όχι να λέμε «Α, είναι ένα θέλω, άστο στη γωνιά». Αν δεν το θέλω πραγματικά, πώς το θέλω? Το διεκδικήσω. Σκέψου λοιπόν τα θέλω σου Σπύρο, να τα σκεφτείτε κι εσείς και να τα ποτίσετε σήμερα, αυτή την ημέρα, Μεγάλη Τρίτη, μέρα του Τροπαρίου της Κασιανής. Λοιπόν, δείτε. Πατέρα Ανδρέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας υποδέχεστε στο χώρο σας και βρήκατε λίγο χρόνο στο δύσκολο πρόγραμμά σας για να μιλήσετε στην εκπομπή μας για αυτές τις Άγιες Μέρες και για όλα αυτά που βασανίζουν τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζήνα, για την αγάπη σας, την ευγενική σας πρόσκληση και την τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε στην εκπομπή σας και να κάνετε αυτό το βήμα να έρθετε εσείς στο χώρο μου, να πούμε μερικά πράγματα έτσι από την καρδιά μας, χωρίς κάποια ειδική προετοιμασία, αλλά επειδή ενημερώνομαι για την εκπομπή σας και την έχω δει και εγώ μερικές φορές, πιάνετε τον παλμό των ανθρώπων χωρίς να περνάει μόνο από τον εγκέφαλο τα όσα λέγονται και γίνονται, αλλά και από την καρδιά. Και η καρδιά πάντα ξέρει και βρίσκει την αλήθεια και την άκρη. Υπάρχουν πολλά αιτήματα νέων παιδιών για να σας προσκαλέσουμε στην εκπομπή, καθώς πολλά είναι αυτά που σας ακολουθούν και στο Facebook. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Έχω μια σχέση με τον κόσμο τον νεανικό, διότι υπήρξα 20 χρόνια στο σχολείο, λύκειο. Ήμουν καθηγητής 20 χρόνια. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο, δεν σας κρύβω. Δηλαδή, ό,τι έμαθα στο πανεπιστήμιο, στη θεολογική σχολή που τελείωσα, δεν συγκρίνεται με αυτά που έμαθα στην τάξη.
Θυμάμαι μια φορά προσπάθουσα να τους εξηγήσω κάποια θέματα για τις Οικουμενικές Συνόδους και με προσγείωσε ένας και μου λέει, στο Λύκειο ήμουν πάντα, και μου λέει: αυτά που λες καλά είναι, λέει, αλλά εμένα ο υπολογιστής μου έχει σπάσει. Μπορείς να μου πεις μια λύση για το πρόβλημά μου? Ο άλλος μου λέει: έχω μια σχέση και δυσκολεύομαι. Ο άλλος μου λέει: οι γονείς μου χωρίζουν. Οπότε εκεί κατάλαβα ότι το να μιλάς για τον Θεό είναι πολύ ωραίο, αλλά το πιο σημαντικό είναι να μπορείς αυτόν τον Θεό να τον μεταφέρεις στο εδώ και τώρα της ζωής του κάθε ανθρώπου. Για το παιδί αυτό, ο Θεός εκείνη τη στιγμή είναι αυτός που θα πάει να το προσεγγίσει στο δικό του συγκεκριμένο πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να το πιάσω. Αλλιώς ο Θεός μένει ένα πρόσωπο απόμακρο. Αν εγώ που έχω αμαρτήσει τόσο πολύ, έχω δικαίωμα να είμαι κοντά στο Θεό? Κι εγώ έχω αμαρτήσει πάρα πολύ, ξέρετε. Όλοι αμαρτάνουμε. Και αμαρτάνω θα πει, στα αρχαία ελληνικά η λέξη αμαρτία και το ρήμα αμαρτάνω θα πει χάνω το στόχο μου. Αμαρτάνω θα πει χάνω το στόχο μου. Και ποιος είναι ο στόχος μας? Να γίνουμε ευτυχισμένοι. Αμαρτία τι είναι? Μια προσπάθεια του ανθρώπου να γίνει ευτυχισμένος με λάθος τρόπο. Δηλαδή, θέλω να αποκτήσω ευτυχία μες στην καρδιά μου και καταφεύγω ας πούμε στις εξαρτήσεις, ποικίλες εξαρτήσεις, σε ανθρώπινες σχέσεις, σε ουσίες, σε αλκοόλ, ναρκωτικά κλπ. Τι είναι πίσω από όλα αυτά? Μια γνήσια αναζήτηση του ανθρώπου να χαρεί. Αν αυτό το δει με τέτοια ερμηνευτική διάθεση και όχι με επικριτική σκοπιά να το τιμωρήσει, να το καταδικάσει, τότε θα καταλάβει κανείς ότι ο Θεός κατεξοχήν είναι κοντά στον άνθρωπο που αμαρτάνει. Γιατί ακριβώς καταλαβαίνει ότι απέτυχες. Και έρχεται να σε πάρει από το χέρι και να σε οδηγήσει στο αληθινό σημείο της ευτυχίας. Μου έλεγε ένα παιδί στο σχολείο κάποτε, λέει, όταν λέει κάνω διάφορες αμαρτίες, δεν μπορώ να δω την εικόνα του Χριστού στα μάτια. Και του λέω, γιατί να μην τη δεις? Λέει, ντρέπομαι ότι με κοιτάει ο Θεός, θα με τιμωρήσει, θα με δει διαφορετικά, θα με απορρίψει. Και του λέω, μα ακριβώς εκείνη τη στιγμή που είσαι πονεμένος, εκείνη τη στιγμή σε νιώθει πιο πολύ ο Θεός και έρχεται κοντά σου. Και ο ίδιος ο Χριστός το είπε ότι όταν έκανε παρέα με τέτοιους ανθρώπους, ήταν το σκάνδαλο της εποχής του, δεν έκανε παρέα με καθώς πρέπει ανθρώπους. Έκανε κυρίως με αμαρτωλούς, με άτομα του υποκόσμου πολλές φορές, έπινε μαζί τους, έτρωγε μαζί τους και όλοι λέγανε γιατί μιλάς με αυτούς. Και είπε ο Χριστός ότι οι ασθενείς έχουν ανάγκη τον γιατρό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, λέει, αγαπούν κατά βάθος. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια ειλικρινή αναζήτηση, έχουν μια γνησιότητα που οι Φαρισαίοι της εποχής εκείνης, δηλαδή εγώ, της σημερινής εποχής, κρατάμε τα προσχήματα, το φέρσιμο, το δήθεν, αλλά δεν έχουμε την ποιότητα της ψυχής ενός αμαρτωλού ανθρώπου. Δηλαδή, ένας ναρκωμανής που έχω δει στην Ομόνια μου είπε μια μέρα: εγώ είμαι ένα ρεμάλι της κοινωνίας και δεν σώζομαι με τίποτα. Αυτή την κουβέντα εγώ δεν την έχω πει όμως. Να πω, εγώ αν δεν με σώσει ο Θεός, δεν σώζομαι με τίποτα. Αυτός ήρθε σε μια επίγνωση. Άρα αυτός μπροστά στο Θεό είναι πολύ καλύτερα από μένα. Που έχω μια αυτοπεποίθηση ότι είμαι καλός, ότι είμαι καθώς πρέπει, ότι είμαι κύριος, ότι είμαι αξιοπρεπής, ότι είμαι σεμνός. Ενώ αυτός ο αμαρτωλός έφτασε σε μια άλλου είδους ταπείνωση και γνησιότητα. Το οποίο για το Θεό είναι σαν μαγνήτης, ξέρετε. Ο Θεός τέτοιες ψυχές τις πλησιάζει πολύ εύκολα. Αυτές τις μέρες, λοιπόν, αν εγώ είμαι ένας αμαρτωλός άνθρωπος και θέλω να πάω να προσκυνήσω σε μια εικόνα, ποια είναι εκείνη η εικόνα που αυτές τις μέρες αποτυπώνει τον ίδιο το Θεό και τον αμαρτωλό μαζί? Νομίζω η εικόνα που αυτές τις μέρες θα δεσπόζει στη ζωή μας είναι η εικόνα του νυμφίου Χριστού, η εικόνα του εσταυρωμένου Χριστού. Όλη η Μεγάλη Εβδομάδα θα δούμε τον Χριστό σε διάφορες σκηνές της ζωής του. Που όλες αυτές οι σκηνές αυτό τονίζουν ακριβώς, ότι είμαι ένας Θεός ανυπεράσπιστος, αδύναμος, δεν έρχομαι με εξουσία και πυγμή και δύναμη, αλλά έρχομαι κοντά σας να με κάνετε ό,τι θέλετε. Έρχομαι να με φτύνετε, να με σταυρώσετε, να βγάλετε πάνω μου όλη την εκδικητικότητά σας, όλη τη μανία σας, όλο το θυμό σας. Ξεσπάστε πάνω μου, βρίστε εμένα. Αυτό δεν επιτρέπει σε εμάς
ούτε να απογοητευτούμε, ούτε να αποθαρρυνθούμε, ούτε να φανταστούμε ότι ο Θεός μας απορρίπτει. Δεν μας απορρίπτει, μας αγαπά. Και αυτό ακριβώς συγκινεί την ανθρώπινη ψυχή και γι' αυτό βλέπετε τη Μεγάλη Εβδομάδα και όλα αυτά τα πάθη του Χριστού αγγίζουν τους ανθρώπους, γιατί στο πρόσωπο του Χριστού βλέπουμε τον πονεμένο άνθρωπο που ο Θεός που πιστεύουμε ακριβώς είναι αυτός ο πονεμένος άνθρωπος. Δεν είναι ο υψηλά ιστάμενος, ο καθώς πρέπει, ο αλόβητος, ο απείραχτος. Είναι αυτός που περπάτησε στους σκονισμένους δρόμους μας, έγινε ένα με τον πόνο μας, μας κατάλαβε στη δυσκολία μας και αυτό τον άνθρωπο τον ξεκλειδώνει. Γι' αυτό βλέπετε στο Χριστό, ο κόσμος μπροστά στο Χριστό ξεκλειδώνουν οι ψυχές. Εμείς είμαστε το εμπόδιο. Γι' αυτό κανείς δεν τα έχει με τον Χριστό τον ίδιο. Όλοι όταν τους πεις γιατί δεν πιστεύεις στο Χριστό, θα σου πούνε γιατί ο πάτερ Ανδρέας με σκανδάλισε, γιατί ο πάτερ Τάδε με απογοήτευσε, γιατί η μάνα μου με καταπίεσε, γιατί ο πατέρας μου με πρόδωσε. Κανείς δεν έχει να πει κάτι για τον ίδιο τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι απέραντη αγάπη. Για μένα όμως θεωρώ ότι η σπουδαιότερη εικόνα είναι αυτή του μυστικού δείπνου και θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Θεωρώ ότι εκεί είναι ένας Χριστός διάφανος. Δίπλα του υπάρχουν 12 μαθητές. Ο ένας από αυτούς είναι ο προδότης. Κι όμως, παλεύουμε μια ζωή και στοχοποιούμε τον προδότη και χαλάμε τη ζωή μας. Θα ήθελα λοιπόν να πω και στον κόσμο, αλλά να μου πείτε και τη δική σας γνώμη, αν αυτές τις μέρες πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή τη στοχοποίηση και να ενωθούμε όλοι μαζί ως οικογένεια σε αυτό το τραπέζι. Πολύ ωραία το θέσατε. Πραγματικά δεν υπάρχει, δεν μπορεί να ζήσεις τα γεγονότα αυτά αν δεν νιώσεις την ενότητα που ένιωσε και ο Χριστός με όλους και με όλα. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν βγάζει ο Χριστός ούτε πικρία, ούτε εκδικητικότητα, ούτε διάθεση να ξεχωρίσει τον Ιούδα. Και υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι στην εποχή μας που θα περάσουν τη Μεγάλη Εβδομάδα χωρίς να έχουν αγαπηθεί με πρόσωπα δικά τους αγαπημένα. Με παιδιά τους, με συγγενείς τους, με γείτονες, κρατώντας μες στην καρδιά τους έτσι ένα κούμπομα. Δεν μιλάω σε αυτόν, έχω απογοητευτεί από τον άλλον. Ακόμα και με παιδιά μας πολλές φορές δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Αυτό δεν μας βοηθάει να προσεγγίσουμε τον Χριστό, γιατί δηλητηριάζουμε την ίδια μας την ύπαρξη. Ο άλλος δεν παθαίνει τίποτα. Άμα εγώ του κρατάω κακία, δεν παθαίνει αυτός τίποτα. Εγώ πληγώνομαι, εγώ δηλητρώνομαι. Εγώ κολλάω στο παρελθόν, σε αυτά που έγιναν. Αυτά έγιναν. Δηλαδή, αν εγώ τσακώθηκα πριν ένα μήνα με κάποιον και έρχεται Ανάσταση, δεν μπορώ αυτό το παρελθόν, το νεκρωμένο, να το ξανασυντηρώ και να το ζωντανεύω συνέχεια. Γιατί θα αρρωστήσω. Αυτό είναι το μυστικό του Χριστού. Όταν είπε άφεσ αυτής, Πάτερ, άφεσε αυτή, συγχώρεσέ του, είπε στο Σταυρό του. Γιατί ουγαρίδα ή τι ποιούσει. Δεν ξέρει ο άλλο, έχει άγνοια. Σου μίλησα άσχημα, ναι, γιατί δεν σε ξέρω καλά. Δεν ξέρω τι πέρασε, δεν ξέρω το παρελθόν σου, δεν ξέρω τα γονίδια σου. Σε αδίκησα. Αν δείξει αυτή τη μεγαλοκαρδία και προχωρήσει μπροστά, τότε θα δει με άλλη διάσταση και τον αδερφό σου και τον κόσμο γύρω σου και θα έχει καινούρια μάτια. Η Θεία Κοινωνία αυτές τις μέρες τι μπορεί να συμβολήσει για τον καθένα από μας και πώς μπορούμε έμπρακτα να μάθουμε από τη Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία είναι το μεγαλύτερο μυστήριο που ενώνεσαι με τον ίδιο τον Θεό. Δηλαδή εκεί την ώρα πάνε στην άκρη παπάδες, συστήματα, θεσμοί, εξουσίες κλπ. Και είσαι εσύ και ο Θεός. Μπαίνει μέσα σου το σώμα και το αίμα του Χριστού. Οι περισσότεροι βέβαια στην χριστιανοσύνη το κάνουμε λίγο από μια συνήθεια για το καλό. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, ότι αυτό είναι μια πραγματική σχέση με τον Θεό. Και το κρατούν σαν μια τυπική πράξη. Ως τυπική πράξη δεν σε αλλάζει πολύ. Το βλέπουμε πολύ. Μπαίνουμε στην εκκλησία, κοινωνάνε πολύ τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί. Από τη μια πόρτα μπαίνουν, σβήνουν το τσιγάρο πριν πούνε, κοινωνάνε, βγαίνουν, ανοίγουν το τσιγάρο, συνεχίζει τη ζωή. Δεν αλλάζει κάτι φοβερό στη ζωή σου. Αν αυτό δεν γίνει συντονισμός ενός 24ωρου και μιας εβδομαδιαίας διάρκειας και ενός μήνα και ενός χρόνου, χρειάζεται συντονισμός με το κλίμα αυτό της αγάπης του Χριστού. Δηλαδή, αν για μια εβδομάδα, για λίγες μέρες εγώ αλλάξω, θα είναι μια στημένη, τυποποιημένη αλλαγή. Δεν θα φέρει αποτελέσματα διαρκείας. Είναι ανάγκη να μπω στους ρυθμούς του Χριστού για όλο μου τον χρόνο. Να μάθω να αγαπώ, να μάθω να συγχωρώ, να μάθω να προσεύχομαι, να μάθω να βλέπω τη ζωή με πίστη, με ελπίδα, με αισιοδοξία. Τότε αυτή η Θεία Κοινωνία
θα έχει αντίκρισμα στη ζωή μου και θα με επηρεάσει. Αλλιώς θα είναι μια πράξη τυπική. Την κάνω, δεν νιώθω και πολλά πράγματα. Πολλοί δεν έχουν ούτε κάποια σχέση με μια εξομολόγηση, να πάνε να ακουμπήσουν την ψυχή τους, να εμπιστευτούν, να πούνε κάποια πράγματα που τους απασχολούν, να συγχωρεθούν. Με αποτέλεσμα, όλο αυτό το πράγμα δεν τους μιλάει, δεν φέρνει κραδασμού στην ψυχή τους. Γιατί θα πει κοινωνία, θα πει ενότητα. Όταν λοιπόν ζεις στη θεία κοινωνία, αλλά δεν ζεις στην επικοινωνία με τη σχέση σου στο γάμο, την επικοινωνία με το διπλανό σου, με τον εαυτό σου τον ίδιο, και ζεις μια διάσπαση μόνιμη, τότε όλες αυτές οι πράξεις καταντούν λίγο μαγικές. Δηλαδή, σαν μια τυπική πράξη που δεν σε επηρεάζει και πάρα πολύ. Αυτές τις μέρες είναι πολλοί άνθρωποι, πολλοί συνάνθρωποι μας, που λένε το γιατί σε μένα. Όλα αυτά τα γιατί, πώς μπορούμε εμείς, οι απλοί άνθρωποι, να τα μετουσιώσουμε σε αγάπη. Χτες κοίταζα φωτογραφίες ενός μωρού που κάναν την κηδεία του στο εξωτερικό και οι άνθρωποι αυτοί δεν είπαν το γιατί, αλλά μου περιγράψανε τι πέρασαν. Και το γιατί αυτό, ξέρετε ποιος το είπε, το είπα εγώ στο Θεό. Λέω, Θεέ μου, πώς εξηγείται αυτό, μια κηδεία ενός μωρού? Να βλέπω τον κόσμο να χαιρετάει ένα μωράκι σε ένα φερετράκι τόσο. Άλλος να μου λέει, η μάνα μου έχει καρκίνο, της αφαίρεσαν το στήθος και τώρα θα πάει και το δεύτερο. Άλλος να μου λέει, πέθανε ο πατέρας μου ξαφνικά μέσα στα χέρια μου. Εκεί σου έρχεται να πεις αυτό το γιατί, με τη διαφορά ότι αυτό το γιατί εγώ θα ήθελα να το κάνω προσευχή και να μην το κάνω σκέτη αγανάκτηση. Γιατί έχω καταλάβει ότι δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το γιατί. Δηλαδή, εγώ δεν δίνω απαντήσεις, γιατί δεν τις έχω βρει. Και θυμάμαι ότι και ο ίδιος ο Χριστός, όταν είπε στο Θεό, Θεέ μου, να τι με εγκατέλειπες, και αυτός δεν έλαβε απάντηση, γιατί η απάντηση είναι να περάσεις μέσα από το Σταυρό. Δεν υπάρχει απάντηση στο μυστήριο του πόνου. Απλώς ξέρεις ότι υπάρχει μια ελπίδα. Υπάρχει κάποιος που σε αγαπά μέσα από τον πόνο, και μόνο αν πιστεύεις αυτό το αντέχεις, αλλιώς διαλύεις, καταραίεις. Είναι φυσικό αυτό, έτσι. Και εγώ καταραίω πολλές φορές. Αλλά όταν είμαι σε καλή κατάσταση και το ζω με πίστη και ελπίδα, περιμένω αυτό το τριήμερο. Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Ανάσταση. Είναι ανάγκη να κάνεις αυτή την υπομονή και να περιμένεις ότι αυτό που σήμερα με κάνει και ζω μια τραγωδία, μετά από 5 μήνες. 5 χρόνια, μπορεί και 5 δεκαετίες, θα το κοιτάω προς τα πίσω και θα καταλάβω τότε το μυστικό νόημα αυτής της πράξης. Υπάρχει ένας λόγος. Φανταστείτε, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ένας Άγιος, το Άγιο Όρος, ο Άγιος Σιλουανός, Ρώσος Άγιος ήταν αυτός, ζούσε στην αρχή του περασμένου αιώνα, έφτασε σε σημείο να πει στο Θεό αυτό το πράγμα. Του λέει, γιατί τόσοι πειρασμοί στη ζωή μου? Και επειδή πνιγόταν, κάποια στιγμή του είπε, Θεέ μου, είσαι αδυσόπιτος. Δηλαδή, λέει, δεν λυπάσαι τον άνθρωπο, δεν με λυπάσαι. Και την ώρα, λέει, που έφτασε σε σημείο να αγανακτήσει στο Θεό, είδε μπροστά στην εικόνα του Χριστού, λέει, να μεταμορφώνεται η εικόνα και να βλέπει ένα πραότατο βλέμμα στα μάτια του Χριστού. Και εκεί, λέει, έπαθε το μεγάλο σοκ. Εκεί κατάλαβα, λέει, ότι ο Θεός δεν είναι κακός. Παρόλο που εγώ τον νιώθω κακό. Το καταλαβαίνω αυτό, γιατί και εγώ όταν βλέπω στην τηλεόραση ειδήσεις με σφαγές αμάχων, με παιδάκια που καταπλακώνονται, με χημικά που ψεκάζουν ανθρώπους και σπαρταράνε από προβλήματα κλπ. Και εγώ και την ώρα τρελαίνομαι. Και εγώ και την ώρα λέω, σε τι Θεό πιστεύω. Και εγώ και την ώρα λέω, τι έκανα και έγινε παπάς. Να λέω στον κόσμο ότι ο Θεός αγαπάει το πλάσμα του και να μου λένε οι άνθρωποι, ο Θεός που μας διδάσκει, κοίτα τι κάνει, κοίτα τι επιτρέπει, κοίτα τι παθαίνει ο κόσμος. Δεν ξέρω τι να πω. Ο Θεός είναι δίπλα μας αρκεί να τον αναζητήσουμε ή έρχεται και χωρίς να τον αναζητήσουμε? Όσοι είμαστε οι άνθρωποι, τόσοι είναι και οι δρόμοι που ακολουθεί ο Θεός για τον καθένα τελείως ξεχωριστά. Σε κάποιον θα έρθει να τον αναζητήσει ο ίδιος, σε κάποιον θα τον αφήσει να τον ψάχνει μέσα από τις περιπέτειες της ζωής και να περάσουν χρόνια και ταλαιπωρίες μεγάλες για να τον βρει, σε κάποιον του κάνει ένα θαύμα. Σε κάποιον δεν κάνει κανένα θαύμα και περιμένει αυτό να είναι το μεγάλο θαύμα, ότι με αγαπάς κάποια στιγμή χωρίς θαύμα. Μυστήρια πράγματα γίνονται στη ζωή, στον κάθε άνθρωπο. Στον Άγιο Σάββα στο νοσοκομείο, είναι ένας ιερέας πολύ ευλαβής και πολύ έτσι, υπηρετεί τους ασθενείς. Αυτή είναι η εργασία του στους καρκινοπαθείς. Και τον είχαν ρωτήσει μια φορά οι ιερείς οι άλλοι, λέει, έχεις δει θαύματα εδώ μέσα? Και είπε αυτός, έχω δει οι καρκινοπαθείς να γίνονται καλά. Έχω δει μερικούς, λέει, να γίνονται τελείως καλά και να γυρίζουν σπίτι υγιέστατοι. Ενώ ήταν έτοιμοι να πεθάνουν. Οι γιατροί έτειναν ημέρες ζωής και γίναν καλά. Και του λέγανε,
Μεγάλο θαύμα. Και λέει αυτός, έχω δει όμως και πιο μεγάλο θαύμα. Έχω δει, λέει, καρκινοπαθείς να πεθαίνουν. Και την ώρα που πέθαιναν, τους έβαλε παλέ να είναι δεμένοι με όλη τους την οικογένεια. Να έρχεται ο γιος να φυλάει τον πατέρα του, λέει, που είχε να του μιλήσει χρόνια, και ο πατέρας να ξεψυχά τελικά από καρκίνο, με υπομονή, χωρίς αγανάκτηση, συμφιλειωμένος με τη γυναίκα του και τα παιδιά του, και επιτρέψτε μου, λέει, να πω, και αυτό για μένα ήταν πολύ μεγάλο θαύμα. Δηλαδή, το Θεό τον βλέπεις και μέσα σε εντυπωσιακά wow που λέμε πράγματα, που λες πω ποτέ ήταν αυτό που γίνεται, αλλά και σε μια απλή καθημερινότητα μπορεί να κρύβεται πάλι χάρη του Θεού. Ο προσωπικός πάτος του καθένα μας είναι η κόλαση ή η Ανάσταση. Ο προσωπικός πάτος του καθένα μας είναι το σημείο, το οριακό που μας φτάνει να φωνάξουμε «Θεέ μου, χάνομαι, Θεέ μου, πιάσε με, Θεέ μου, δεν αντέχω άλλο». Και εγώ έχω φτάσει σε σημεία τέτοια να περνάω δύσκολες στιγμές στη ζωή, να φτάνεις σε αδιέξοδα, να φτάνεις σε σημείο που λες πού θα πάει αυτή η κατάσταση, και στο παραπέντε, στα όρια της αντοχής σου, βλέπεις κάτι να αλλάζει μέσα σου και κάτι να ανατέλει. Εκεί που λες πεθαίνω, βλέπεις ξαφνικά ότι ζω και ανασταίνεσαι μέσα από τις στάχτες σου. Και στην εποχή που ζούμε της κρίσεως, νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι έχουν αναστηθεί φτάνοντας σε τέτοιες οριακές καταστάσεις. Και πολλοί που έλεγαν εγώ δεν θα το αντέξω αυτό, εγώ αποκλείεται να ζήσω μετά από αυτό, και έλεγαν θα αυτοκτονήσω και έλεγαν θα βάλω τέλος στη ζωή μου, και τελικά μπόρεσαν και είδαν μέσα τους κρυμμένες δυνάμεις και χαρίσματα που μόνο στα διέξοδα θα ανατείλουν αυτά. Δεν γίνεται αλλιώς. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που αδειμονούν, που θέλουν πάρα πολύ κάτι. Είναι το θέλω τους. Τι θα λέγατε στα θέλω των ανθρώπων? Εγώ λέω αυτά τα θέλω να τα ποτίζουν. Γιατί δυστυχώς έχω δει πολλούς ανθρώπους που απλώς θέλουν λίγο, αλλά επιφανειακά. Δεν θέλουν πολύ. Δεν θέλουν να λάβουν την ευθύνη αυτών που λένε ότι θέλουν. Δεν θέλουν να υποστούν το τίμημα αυτών που λένε ότι θέλουν. Όταν μου λέει η άλλη κοπελίτσα, θέλω να παντρευτώ, και όλη μέρα κάθεται στον καναπέ και παίζει λάπτοπ και περιμένει, ας πούμε, από αλλού να βρει το θαύμα, και της λες βγες έξω, κάνε αυτό που θες. Αφού το θες, απόδειξέ το. Θέλω, ας πούμε, να δυνατήσω, θέλω να ομορφύνω, θέλω να πάω στο γυμναστήριο. Γράφτηκα, λέει, στο γυμναστήριο εδώ και 5 μήνες, αλλά δεν έχω χάσει ούτε ένα κιλό. Μήπως, λέει, πρέπει να πηγαίνω κιόλας. Του λέει, δεν εννοείται. Δηλαδή θέλεις, αλλά δεν το αποδεικνύεις. Έτσι. Γι' αυτό, αν θυμάστε, ο Χριστός πριν κάνει οποιοδήποτε θαύμα, ρωτούσε τους ανθρώπους πρώτα απ' όλα αυτό το ερώτημα. Θέλεις υγιείς γενέστε, θέλεις να σε κάνω καλά? Απόδειξέ το ότι θέλεις. Κάνε κάτι γι' αυτό. Ακόμα και το Θεό τον έχουμε σαν εύκολη λύση να μας λύνει τα προβληματάκια μας και εμείς να καθόμαστε στον καναπέ. Και ο Θεός αυτό το χατήρι δεν μας το κάνει που να χτυπιόμαστε. Ο Θεός δεν θα κάνει ποτέ αυτό που μπορείς να κάνεις μόνος σου. Γιατί θέλει να σε τιμήσει με αυτό. Αυτός ο ίκτος, αυτή η λύπηση δεν είναι τιμή στον άνθρωπο, είναι υποτίμηση του ανθρώπου. Σεβασμός στον άνθρωπο και τιμή στον άνθρωπο είναι να του δείξω ότι παραδέχομαι τα χαρίσματά του. Μπορείς να παλέψεις. Άσε την κλάψα, άσε τα παράπονα, άσε τη μιζέρια, τη μύρλα, αυτό το πράγμα, σήκω, περπάτα και κάνε τον αγώνα σου. Έχω δει πολλούς ανθρώπους που θέλουν να φορτώσουν το πρόβλημά τους. Και ο Θεός λέει, δεν θα το φορτωθώ, το σταυρό σου. Φορτώθηκα το σταυρό του κόσμου, αλλά θα σου δώσω την προσωπική χαρά να απολαύσεις τη δική σου Ανάσταση. Αλλά για τη δική σου Ανάσταση θα πρέπει να περάσεις το δικό σου προσωπικό Γολγοθά. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, που μέσα σε μια οικογένεια μπορεί ο άνδρας να είναι άνεργος, η υπόλοιπη οικογένεια πώς μπορεί να το συμπαρασταθεί, πώς μπορεί να σταθεί δίπλα του? Μου λέει μια κυρία, αυτόν τον καιρό βλέπει τον άντρα της, λέει, με τις πιτζάμες όλη μέρα σπίτι, ο καημένος, δεν έχει δουλειά. Και γυρίζει, λέει, με τις πιτζάμες και τις παντόφλες. Αυτός, λέει, που κάποτε έπιανε την πέτρα και την έστειβε, τώρα, λέει, δεν έχει δουλειά ο άνθρωπος. Ψάχνει, χτυπάει πόρτες κλπ. Εκεί, λέει, βλέπουμε στοιχεία του χαρακτήρα μας που δεν είχαν βγει και δαινόμαστε περισσότερο. Και αγαπιόμαστε πιο πολύ. Το βασικό είναι αυτό. Να έχει καλή ψυχολογία κανείς, σε ό,τι και αν περάσει. Να μην αφήσει την ψυχολογία του ανθρώπου σου να πέσει στα τάρταρα και να απογοητευτεί ότι τώρα στα μάτια σου έπεσε.
Γιατί είναι, ξέρετε, πολύ, ας πω τη λέξη, εξευτελιστικό για έναν άντρα, ας πούμε, να νιώθει ότι τώρα η γυναίκα, το παιδί μου, η οικογένειά μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα για αυτούς. Γιατί ο άντρας, ας πούμε, αυτός είναι ο άντρισμός του, μεταξύ των άλλων, να μπορέσει να στηρίξει και την οικογένειά του. Είναι ευκαιρία αυτή η περίοδος της κρίσης που ζούμε να μάθουμε το μοίρασμα. Όλα ξεκινάνε από την ανασφάλειά μας. Αν φοβάμαι και αν νιώθω ότι πρέπει να κλειστώ πιο πολύ και να ταμπουρωθώ στον εαυτό μου, κάτσε τώρα, μάζευε εδώ, γιατί οι άλλοι θα στα φάνε όλα, τότε αυτός γίνεται πιο κλειστός, πιο σφιχτός, έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι παλιά, που είχαμε πολύ περισσότερα λεφτά, που η μισθή ήταν 1.500 ευρώ και βάλε, ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι. Πάλι οι ψυχίατροι είχαν full πελατολόγιο, πάλι οι φαρμακοποιοί είχαν τα χαπάκια, όλοι παίρνανε, και πάλι εμένα όλος ο κόσμος μου έλεγε: έχω βάσανα. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος κάτι ωραίο, όταν λέει εσύ δίνεις στους φτωχούς, στις οικογένειες που βασανίζονται, κάνεις μια ελεημοσύνη διαρκείας. Γιατί ο άλλος θα φάει και την ώρα που εσύ θα πας να κοιμηθείς, αυτός θα προσεύχεται για σένα και θα λέει: Θεέ μου, να είναι καλά ο άνθρωπος. Μαζεύεις, λέει, ευλογία, ευχές. Αυτό που λέμε, ας πούμε, βγαίνει από την ψυχή του μια ενέργεια αγάπης και προσευχής που τη στέλνει πάνω σου. Εγώ μια φορά ήμουν σε κάποια φανάρια και μου είχε δώσει μια κυρία μια σακούλα γάλατα ευαπορέ. Λέει: δώσ' τα που θες. Οπότε στα φανάρια είδα κάποιον και δεν είχα ψηλά για την ώρα και πιάνω το πίσω κάθισμα τη σακούλα. Και τη γυρίζω έτσι μπροστά και του λέω: Θέλεις? Του λέω ενός φτωχού στα φανάρια. Την πήρε και συγκινήθηκε, μου λέει: Ευχαριστώ συνέχεια, ευχαριστώ συνέχεια. Δεν μιλάει για ελληνικά και μου λέει: Ευχαριστώ συνέχεια. Η χαρά που ένιωσα από αυτή την ευγνωμοσύνη του ανθρώπου ήταν κάτι πολύ, πολύ φοβερό. «Στο βάθος κήπος», λέτε σε ένα από τα βιβλία σας, αυτός είναι ο τίτλος. Ναι, ναι. Και? «Στο βάθος κήπος» θα πει ότι είναι η ταβέρνα που ήταν στην Αθήνα και τον πήρατε τον τίτλο. Ναι. Στην Ομόνια κάπου είχε θόρυβο, φασαρία, καυσαέρια και ήταν να πάμε με κάποιους φίλους να φάμε. Και βλέπουμε την ταβέρνα και έγραφε απ' έξω «Στο βάθος κήπος». Σαν να σου λέει: μην κοιτάς τη βαβούρα, μπες μέσα, προχώρα, διάσχισε τον διάδρομο. Έχει κήπο, κλιματαριά, βαρέλι με κρασί, πουλάκια και λαϊδάνε και μεζεδάκια που έρχονται. Δηλαδή, μην κοιτάς αυτό που φαίνεται στην επιφάνεια. Στο βάθος υπάρχει μια ησυχία στην ψυχή σου. Στο βάθος του πιο κακού ανθρώπου υπάρχει ένα παιδί. Στο βάθος του πιο τραγικού οικογενειακού δεσμού υπάρχει μια αγνή αναζήτηση που κάποτε ξεκίνησε πριν χρόνια και τώρα έχει ταλαιπωρηθεί. Δηλαδή, αν κοιτάμε τα πράγματα όχι μόνο επιφανειακά, αλλά με τα μάτια του Θεού και με το νου του Χριστού, το λέει στην Αγία Γραφή αυτό, λέει να έχεις το νου του Χριστού. Μην κοιτάς, λέει, με το μυαλό σου το τρελό, θα αρρωστήσεις. Μπες στο Χριστό, δες τη ζωή αλλιώς. Πώς το λέει και κάπου ο Καζαντζάκης, σου δώσε ο Θεός, λέει, πινέλα, χρώματα κλπ. Να κάνεις την δική σου ομορφιά στον κόσμο. Ο κόσμος δεν αλλάζει. Τα μάτια σου θα αλλάξουν. Επόμενος τίτλος βιβλίου σας είναι το «Ψάχνω το παραμύθι μου». Ναι, το «Ψάχνω το παραμύθι μου» είναι σκέψεις, προσευχές, ποίηματα κλπ. Στο Facebook που είχα γράψει και γράφουμε στη σελίδα αυτή. Και η παραμύθι στα αρχαία ελληνικά θα πει παρηγοριά. Παραμυθία θα πει παρηγορία της ψυχής. Υπάρχει αγάπη για πάντα, όπως είναι ο τίτλος του τρίτου σας βιβλίου. Είναι στόχος ζωής. Αγάπη για πάντα υπάρχει από το Θεό προς εμάς. Μεταξύ μας είναι αυτό που παλεύουμε πάντα να κρατήσουμε. Γιατί έχουμε την τάση, λόγω ανασφάλειας και φοβίας, το αντίθετο της αγάπης δεν είναι το μίσος. Το αντίθετο της αγάπης είναι ο φόβος. Γι' αυτό λέει στην Αγία Γραφή, η αγάπη έξω βάλει των φόβων. Δεν σε αγαπώ γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι μην την πάθω από σένα, φοβάμαι μην με μαχαιρώσεις, φοβάμαι μην πληγωθώ. Στην πραγματικότητα δεν αγαπάμε επειδή είμαστε ανασφαλείς να αγαπήσουμε. Το δεύτερο μέρος αύριο την ίδια ώρα, όπου εκεί μπαίνουμε στην πιο σκληρή πραγματικότητα, αυτή των σχέσεων και των γάμων, των ζευγαριών, και οι ευθύνες πώς μοιράζονται. Απιστίες, ζωές που ζήσαμε ή που δεν ζήσαμε, ή που δεν ζούμε ή που ζούμε. Δημήτρη. Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω? Ποιο μεγάλο σε πνευματικό μεγαλείο. Πολλά. Αλλά θα σου πω στοιχειολογώντας 2-3. Την ελεημοσύνη που είπε από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, όταν δίνεις, κερδίζεις. Τεράστια ιστορία από τον πατέρα Ανδρέα Κονάνο. Για τον ιερέα στον Άγιο Σάβα. Ναι. Ότι τα θαύματα δεν είναι μόνο όταν ο καρκινοπαθής γίνεται καλά. Είναι θαύμα, όπως είπε ο ίδιος, που του είπε ο ιερέας, όταν ενώθηκε η οικογένεια
μέσα στο νοσοκομείο. Τεράστια υπόθεση. Και κλείνοντας να σου πω, αφού σταχυολόγησα μερικά πράγματα, αν κρατάμε κακίες, εμείς δεν λυτρωνόμαστε. Αν σου κρατάω κακία, εγώ δεν θα λυτρωθώ. Κατερινάκη. Εγώ για αυτά τα αναπάντητα γιατί και για το σκληρό κόσμο που ζούμε και λέμε γιατί, Θεέ μου, θα κρατήσω αυτό που είπε. Εγώ δεν δίνω απαντήσεις γιατί δεν τις έχω βρει. Δεν υπάρχει απάντηση στο μυστήριο του πόνου. Και το δεύτερο, για τη δική σου ανάσταση θα περάσεις και το δικό σου προσωπικό Γολγοθά. Αυτό το γιατί το έδειξα πριν στο που μου στείλανε και άλλες κυρίες. Είχα ανάγκη να ακούσω σήμερα, Ζήνα μου, από τον πατέρα Ανδρέα Κονάνο, αυτό το γιατί σε μένα. Με έκανε καλύτερο άνθρωπο τελικά. Ιωάννα. Εγώ θα πω ότι είναι πολύ μεγάλο το θέμα της πίστης. Είναι προσωπικό του καθενός, αλλά σίγουρα μετά από αυτό το βίντεο ενισχύεται τουλάχιστον η δική μου η πίστη και θέλω να πω ότι θαύματα γίνονται καθημερινά, αρκεί να πιστέψουμε. Θα μεταφέρω λίγο τα μηνύματα των τηλεθεατών. Να πούμε για τον κόσμο ότι είναι p.Ανδρέας Κονάνο στο Facebook που μας λέτε πώς θα τον βρείτε. Πάνω από 70.000 πιστοί τον ακολουθείτε στο Facebook εκείνος σας απαντά σε όσα περισσότερα μπορεί. Δηλαδή το κάνει με χαρά, αγάπη για τον παντοδύναμο. Ρούλα. Ξέρεις, Ζήνα, ακούγοντας τον πατέρα να λέει τόσο σημαντικά πράγματα και ειδικά αυτές τις ημέρες που όλοι βιώνουμε τις δικές μας, αν θέλεις, σκέψεις, αναζητήσεις, γιατί όλοι προσδοκούμε στην Ανάσταση, είναι σημαντικό να ακούς από έναν ιερέα να σου λέει ότι αμαρτίες κάνουμε όλοι, κάνουν και αυτοί που είναι ιερείς, όλοι, γιατί είμαστε άνθρωποι. Όταν αμαρτάνεις, είπε ο πατέρας, χάνεις το στόχο σου και γίνεσαι μαγνήτης για να έρθει κοντά σου ο Θεός. Και τότε έρχεται και η Ανάσταση, έρχεται και η γαλήνη, όταν καταφέρεις αυτή την αμαρτία να τη μοιραστείς με κάποιον. Το πιο σημαντικό που κρατώ όμως από αυτόν τον ιερέα, ξέρεις ποιο είναι, Ζήνα, αυτό που είπε, μην αφήσεις τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου και αγαπάς να πέσει στην ψυχολογία του. Ναι. Στήριξε τον. Με το παράδειγμα που ανέφερες εσύ για τους άντρες που μένουν στο σπίτι άνεργοι, που η οικογένεια μπορεί να περνάει τις δικές της στιγμές, τις κρίσεις, που νιώθει ότι όλα έχουν τελειώσει. Και πάνω απ' όλα, Ζήνα μου, κλείνω με αυτό που είπες εσύ ξεκινώντας, ότι πρέπει να ποτίζουμε τα θέλω μας, που σου είπε. Ναι. Γιατί όταν δεν μπορούμε να κάνουμε τα θέλω μας πραγματικότητα ή όταν τα κάνουμε, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη αυτού του θέλου που επιλέξαμε. Σπύρο. Πολύ σύντομα θα πω ότι εμένα μου αρέσει αυτό που κατάλαβα, ότι το απλό είναι και δύσκολο τελικά. Μιλάει απλά και είναι ένας άνθρωπος που κρατάω από αυτά που είπε, ότι μέσα στο κακό υπάρχει πάντα, μέσα και στο πιο κακό άνθρωπο υπάρχει πάντα και ένα καλό παιδί. Εγώ θα πω το εξής, πως πένθος ψυχής δεν υπάρχει. Υπάρχει άνθρωποι που πενθούν, αλλά λυτρώνονται αυτές τις Άγιες Μέρες. Που, αν πιστέψουν πραγματικά, έρχεται η Ανάσταση του Κυρίου.